κάμερας και τώρα ξαναπηγαίνουμε στην κανονική κάμερα. Λοιπόν, εδώ πέρα ρίχνω το ε, μήπως είναι κανείς εκεί πέρα, αλλά δεν είναι, και τώρα θα συνεχίσουμε το push, εκτός και αν θέλουμε τελικά κάποιος να πάει πίσω, οπότε θα περιμένουμε να, πάμε πίσω μετά όλοι μαζί να πουσάρουμε mid καθώς έχουμε τον Azure buff. Λοιπόν, εδώ πέρα κάνω ένα είδος λάθος, θα μπορούσα να με γκανκάρουν άμα θέλανε να κάνουν κάτι τραγικό, δηλαδή του στυλ δύο flash μαζί με stun και ένα ψόφαγα, αλλά εντάξει, ήταν κάτι πολύ δύσκολο θα γινότανε. Περιμένουμε να γεμίσει ούλη του αμμού μου. Εγώ φαντάζομαι περιμένω να φαρμάρω τα πόσα G είναι για ένα Last Whisper, ναι, τα 100 G περίπου, 125 G. Οπότε θα πάω, φαντάζομαι εδώ, θα φάω τα κρυπάζια και θα πάω B. Να, δίκιο έχω. Για να δούμε. Ναι, τρώω γρήγορα τα κρυπάκια τέλος πάντων. Έλα, ψοφίστε κρυπάκια. Ναι. Και ναι. Και τώρα θα πάω B. Α, ίσως να έπρεπε να είχα πάει στο μπράσι να κάνω B, αλλά τέλος πάντων και εδώ καλό, κακό δεν είναι. Λίγο ρηψοκίνδυνο, αλλά εντάξει. Έλα, πάω πίσω. Βάζω το Last Whisper. Νομίζω εδώ θα πρέπει να πάρω και ένα γουρντάκι. Εντάξει, δεν πειράζει. Και εδώ βλέπουμε το Warwick, τη Soraka, πως βάζει κι άλλα World. Βλέπετε η Soraka σε αυτό το game ήταν πραγματικά απίστευτη, έβαλε πάρα πολλά World. Επίσης το Philosopher's Stone και Heart of Gold είναι ένα πολύ καλό σύστημα για να έχει το support λεφτά, μαζί με τα runes, τα Varic runes που δίνουν gold per second. Θα μπορεί το support χωρίς να έχει, πόσα creep έχει η Soraka, 25 creep, ναι, μόνο με 25 creep έχει πάρει όλα αυτά τα item. Λοιπόν, τώρα να ζωβόμαστε πάνω, θέλουμε σιγά σιγά, ξέρουμε ότι ο Warwick όσο πάει το game πιο, όσο αργεί το game τόσο ο Warwick γίνεται πιο αδύναμος. Οπότε πρέπει να το τελειώσουμε γρήγορα γιατί στο late game δεν θα είμαστε τόσο δυνατοί. Και ετοιμαζόμαστε, να βλέπετε τώρα έχω και το flash και το exhaust και το ghost. Και θα ξεκινήσω την fight, τρίχνω και την ulti. Εντάξει, λίγο ούτε απελπισίας βέβαια. Θα πέσει ούτε πουθενά μου. Και τώρα ξεκινάει. Η Soraka είναι έτοιμη να πεθάνει τον Σεν. Θα τη ρίξει έξω χιτάκι και βλέπετε πόσο πολύ κόβεται ο Σεν. Το tank τους πέφτει πολύ γρήγορα. Θα πεθάνουν όλοι σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και εδώ πέρα μάλλον το game στην ουσία τελειώνει. Θα σπάσουμε το turret. Θα σπάσουμε και δεύτερο turret. Και φαντάζομαι λογικά θα πάρουμε να κάνουμε και backdoor στα υπόλοιπα 2. Σπάει το turret, τώρα θα σπάσει και το inhibitor, δεν μπορεί να κάνει τίποτα κόρκι. Ναι, και τώρα θα πάμε και το υπόλοιπο, και τα υπόλοιπα 2. Βλέπετε πόση μεγάλη ευκολία πλέον τρώνε το turret. Πέφτει και το επόμενο inhibitor και τώρα φαντάζομαι θα έπρεπε να πάμε εδώ πάλι. Αλλά συνήθως ναι, ποτέ δεν το κάνει αυτό, ξεκινάμε τώρα να κάνουμε βλακίες. Θα ήταν καλύτερο να πηγαίναμε εδώ και να το λίγαναμε, αν το είχαμε τελειώσει. Να πηγαίναμε κατευθείαν εδώ και να το λήξουμε. Αυτό βέβαια που να πας 1-2-3 είναι πιο safe. Για να δούμε. Εδώ τώρα μπορεί να, ακόμα και τώρα μπορεί να χτυπήσει το κύμα, όμως θα πέσει ο Test Fate με το λάθος που κάνει από το κόμμα του Alistar. Βλέπετε πόσο πολύ damage έκανε ο Alistar. Game πλέον είναι GG. Το είναι απλά διαδικαστικό να τελειώσει. Πέφτει και το τελευταίο inhibitor. Και τώρα περιμένουμε να έρθουν τα creep για να τελειώσουμε το game. Σε αυτό το gym, γιατί έχασε η αντίπαλη ομάδα. Πλήρωσε μόνο το γεγονός ότι ο Twist Fate δεν γκάγκαρε καθόλου. Το ίδιο και ο Sen. Δεν. Τουλάχιστον δεν γκάγκαρε καθόλου κάτω. Και εφόσον βλέπουν ότι το lane κάτω δεν τα πήγαινε καλά, θα έπρεπε να το βοηθήσουν. Πράγμα που δεν το κάνανε. Μας αφήσανε να φαρμάρουμε ελεύθερα και να πάρουμε το game με μια σχετική ευκολία. Εδώ θα πέσει το πρώτο tower, πέφτει τα ξύλο. Ο Twist Fate λογικά θα πεθάνει. Ναι, θα πεθάνει. Εδώ τρώω μερικά free hits από το tower. Πεθαίνει το Twist Fate, τώρα θα πεθάνει λογικά και ο Warwick. Ναι, παρόλο που έχει τη Soraka θα πεθάνει ο Warwick, θα σπάσει το tower. Και εδώ πέρα είναι που το PC κολλάει. PC ξεκόλλα. Έλα PC. Έλα PC ξεκόλλα. Ναι,
Τέλος πάντων, ο υπολογιστής μου έχει κολλήσει. Να σας πω τι έγινε τώρα το game, πως τελείωσε. Μόλις πάσαμε το turret, εγώ συνέχισα να βαράω μέχρι που κατάστρεψε τον μέχρι που κατάστρεψε τον Nexus. Ήμουν άνταρ και ευχαριστώ που δεν το